Είναι ωραίο να έχουμε εδώ παρέα που προκαλεί έμπνευση και είτε έχει να κάνει με μικρές ηλικίες, είτε με μεγάλες ηλικίες, είτε με αθλήματα. Σου δίνει δύναμη και είναι πάρα πολύ όμορφο να συναντάμε τέτοιους ανθρώπους που είναι έμπνευση και δύναμη ταυτόχρονα. Τώρα θέλω να ξεκινήσω κι εγώ ξεφασκία, γιατί σίγουρα το επόμενο άθλημα με το οποίο ασχολείται ο καλεσμένος μας δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουμε ούτε να δοκιμάσουμε. Γιατί όμως. Μου φαίνεται απίστευτα κατόρθωτο αυτό το πράγμα. Θα μας πει ο καλεσμένος μας. Μπορεί να είμαστε καλές σε αυτό και να έχουμε ένα ταλέντ κι εμείς. Και εκείνος το ανακάλυψε αργά, νομίζω. Ναι, ξεκίνησε από αλλού και μετά κατέληξε εκεί. Και τελικά όχι απλά είναι καλός. Είναι ο καλύτερός μας. Είναι top. Και είμαστε πολύ περήφανοι που τον έχουμε στην παρέα μας και που είναι Έλληνας και που έχουμε κλάψει με αυτόν. Είναι κριτικός και είναι πολύ καλό παιδί. Και θα συνεχίσουμε προαναγγέλλοντάς τον. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είμαστε πολύ χαρούμενες. Φαίνεται. Καλά είναι η δικιά μας. Και θέλουμε να σε πάμε να ξεκινήσουμε από το παρελθόν. Αλλά επειδή είσαι σε ένα σύλλογο που έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσα χρόνια να προσφέρει πράγματα σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θέλω να αφήσουμε λίγο το παρελθόν πώς ξεκίνησες και θέλουμε να πάμε αρχικά στο σύλλογο. Γιατί υπάρχει μεγάλος δώρος για συλλόγους αμαία σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες και θέλουμε λίγο να μας πεις για το δικό σου σύλλογο, το σύλλογο το μέλλον. Ο Σύλλογος των Μέλλων έχει ιδρυθεί το 2008 μετά από μια παρέα παιδιών που είμαστε όλοι τότε που είμαστε άτομα με ειδικές ανάγκες, από γονείς που είχαν παιδιά και έτσι ξεκίνησε εν ολίγοις στο Καλαμπούρι το πώς θα κάνουμε λίγο πιο προσβάσιμη την περιοχή μας. Με αυτή την έννοια ξεκίνησε, αλλά τελικά οι ανάγκες της περιοχής μας μας κάνανε μια μεγάλη στροφή. Χαιρόμαστε που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει ο Σύλλογος. Πια μιλάμε για ένα μικρό ίδρυμα, για ένα μικρό φορέα που μπορεί να διαχειριστεί την περιοχή και τα προβλήματα της περιοχής. Μιλάμε για 450 μέλη εγγεγραμμένα φίλους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Όχι μόνο από την Νότια Κρήτη προφανώς. Από μέχρι και εξωτερικό. Και από το εξωτερικό. Ναι, έχουμε φίλους και στο εξωτερικό που απλά έχουν γραφτεί για να συνδράμουν με τη συνδρομή τους στο Σύλλογο. Από εκεί και ύστερα, στα θεραπευτικά κομμάτια, για να πούμε έτσι στον κόσμο για να γνωρίζει, αυτή τη στιγμή έχει στα δύο κομμάτια, γιατί έχει δύο στέγες. Mm-hmm. Μιλάμε για το κεντρικό που είναι στη Φανερωμένη, στο Δήμο Φεστού, και μιλάμε για το παράρτημα που είναι στο Δήμο Γόρτινα, στον Πρινιά. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα δύο τα θεραπευτικά κομμάτια, δηλαδή τα παιδιά που επισκέπτονται τα δύο ιδρύματα, αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε τα 200 παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Γίνεται λοιπόν σοβαρή δουλειά για να μιλάμε για τόσα παιδιά. Θα θέλαμε να μην υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Θα θέλαμε να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη. Δυστυχώς όμως υπάρχει. Με κάποιο τρόπο πρέπει να την καλύψουμε και γι' αυτό σκύψαμε και στο πρόβλημα. Μας βοήθησε πολύ η περιοχή, ο απλός κόσμος, και μας βοηθά συνεχώς. Δεν είχαμε καμία επιχορήγηση από κανένα κεντρικό κράτος ποτέ. Πολύ στενάχωρο αυτό που ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Η περιφέρεια έχει σταματήσει δίπλα μας. Ο κύριος Αρναουτάκης, όποτε και να χτυπήσαμε την πόρτα του γραφείου, ήταν πάντα ανοιχτή. Μας έχουν βοηθήσει στα χτιριακά και στον εξοπλισμό. Αλλά η ψυχή και η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι ο κόσμος, ο απλός κόσμος. Τα απλά ζευγάρια που παντρεύονται αυτή τη στιγμή και αποφασίζουν ότι δεν θέλουν μια αρσαλαφή να στηρίξουν τον σύλλογο. Αυτοί που αποφασίζουν ότι θέλετε αυτόν τον εξοπλισμό, θα έρθουμε εμείς να τον αγοράσουμε. Και έτσι μας έχουν δώσει τη δύναμη. Εμείς μπορούμε να καθοδηγούμε το σύλλογο, αλλά ξαναλέω, ο κινητήριος δύναμης είναι ο κόσμος. Είναι τελικά ο κριτικός έτσι. Είναι φιλόξενος, αλλά είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Νομίζω ο κριτικός είναι ένας λαός που όταν θα σε δει πραγματικά και έχει καθαρά χαρτιά και μπορεί να σε παρακολουθήσει όταν θα σου δώσει ένα ευρώ, όταν του πει ότι ξέρει με αυτό το ευρώ θα πάρω αυτό. Και σε δει και το κάνει, πολλαπλασιάζει δύναμη. Σε εμάς του έχει αποδείξει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ο κριτικός, η περιοχή μας και γενικότερα όλος ο λαός που μας έχει πλησιάσει, μας έχει στηρίξει με αυτή τη λογική. Γιατί είναι πολλά πράγματα που θα τα χρειαστούμε κάποια στιγμή που θα έρθει ένας επιχειρηματίας, που θα του πούμε πει να τα αγοράσεις εσύ, μην μας δώσεις χρήματα. Και το εκτιμούν κάποιοι αυτό γιατί σου λένε εντάξει. Όντως, γίνεται. Λοιπόν, ναι, αυτό. Έχουμε βάλει στο παιχνίδι τα σχολεία με την ανακύκλωση. Με τα καπάκια. Την πρώτη χρονιά ανακυκλώσαμε 1 τόνο. Φέτος ανακυκλώσαμε 7. Και μπορούμε να φανταστούμε ότι το κάθε καπάκι του μπουκαλιού είναι 2 γραμμάρια.
Άρα λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε τι όγκος είναι. Το, μιλάμε για το όγκος. Μεγάλη βοήθεια. Πολύ σημαντικό. Και αγοράζετε αμαξίδια, γίνονται... Τα πάντα, δεν είναι μόνο τα αμαξίδια. Έχουμε τη χαρά και μας φέρνουν πολύ καινούργια αμαξίδια. Δηλαδή, πολλοί συλλόγοι θέλουν να κάνουν μια δωρεάν και θα μας πούνε τι θέλετε, να σας φέρουμε δύο αμαξίδια, μας φέρουμε λεκανίκια, σας φέρουμε πίνα, σας φέρουμε περπατητούρες, τι χρειάζεστε. Άρα λοιπόν, αν δεν αγοράσουμε αμαξίδια, μπορούμε να αγοράσουμε υλικό. Φανταστείτε ότι έχουμε 12 θεραπευτές στο ένα ίδρυμα που καθημερινά θέλουν το υλικό τους τα παιδιά, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι stand-by έχουμε συνέχεια μια ντουλάπα υλικό που μπορεί να κάνει και 3.000 ευρώ αναλώσιμο. Το οποίο ο γραμματέας κάθε απόγευμα ή κάθε που θα ζητήσει ο κάθε θεραπευτής αναλώσιμο υλικό πρέπει να είναι εκεί να ξεχρεώσει από μέσα την αποθήκη, να χρεώσει τους θεραπευτές. Πλέον έχει γίνει μια, πιστεύω, σοβαρή δουλειά για την ίδια ανάγκη περιοχή μας. Αυτά τα άτομα, γιατί είπες πριν τη μαγική λέξη, δυστυχώς μακάρι να μην υπήρχαν, αυτά τα άτομα που βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή, προφανώς δεν γεννήθηκαν όλα έτσι. Το μεγαλύτερο κομμάτι δυστυχώς είναι γενετής. Α, γενετής. Το μεγαλύτερο, γιατί μιλάμε. Ήθελα να στο πάω στο κομμάτι των τροχαίων, γι' αυτό. Έχουμε μια μεγάλη έξαρση. Θα πάμε εκεί. Έχω μια μεγάλη έξαρση στο κομμάτι αυτισμό και καινούργια, ναι, ας πούμε, αναπηρία που. Νευρολογικές παθήσεις πολλές. Προσπαθούμε και την καλή μου, όμως το καλό που έχουμε δει σε όλο αυτό είναι ότι έχοντας το σύλλογο μπροστά, έχοντας όλους τους θεραπευτές αυτούς, κάποιοι γονείς που μπαίναν στη διαδικασία να φέρουν τα παιδιά στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους, όλα αυτά, είχαν τη δύναμη να το κάνουν μία φορά την εβδομάδα. Και οικονομικά και από θέμα χρόνου. Mm. Τώρα έχουν τη δύναμη να το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα, γιατί το οικονομικό είναι πιο κάτω από τη μέση από ότι το πληρώνανε κάπου αλλού. Και τη δυνατότητα ότι θα το πάνε στην ώρα που τρώγανε να το φέρνουν στο Ηράκλειο, που χάνανε τη μέρα τους. Εκεί μέσα σε ένα τρίωρο έχουν παρακολουθήσει τρεις συνεδρίες διαφορετικές. Πολύ Άρα σημαντικό. Λοιπόν ο γονιός θα δώσει το απόγευμά του για να μπορέσει να προχωρήσει το παιδί. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα παιδιά προχωράνε πάρα πολύ, δηλαδή έχουν μεγάλη εξέλιξη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εγώ. Βλέπετε ότι έχουν εξέλιξη. Πολύ μεγάλη. Εσείς θα συμβουλεύετε για τα όνειρά τους, δηλαδή συζητάτε μαζί τους? Όσο μπορούμε σε κάποια παιδιά, ναι. Προσπαθούμε να υπάρχει και το κομμάτι το να μην παρεμβαίνουμε εμείς σαν διοικητικό σε όλο αυτό. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε στα πόδια των γονιών, δεν θέλουμε να δίνουμε, γιατί ξέρεις υπάρχει το ταμπού, ότι δεν θέλω να γνωρίζει τι έχει το παιδί μου και καλό, σεβαστό. Όμως η εικόνα έχω, τουλάχιστον προσωπικά εγώ έχω από όλους τους θεραπευτές, ας πούμε, το πόσο εξέλιξη έχουν όλα τα παιδιά εκεί. Και βλέπω, μπορεί να μην ρωτάω τους γονιούς, αλλά καταλαβαίνεις και φαίνεται. Βλέπω, δηλαδή όταν θα μιλήσει με ένα παιδί τώρα και μιλήσει μετά από ένα χρόνο που είναι σε συνεχώς θεραπείες, αντιλαμβάνεσαι μόνο που θα κουβεντιάσει μαζί του. Όσον αφορά αυτό που είπατε πριν, με τα τροχαία και τα εκγενετής, εγώ είχα στο μυαλό μου, όπως και η Νίκη, ότι τα περισσότερα τέτοια περιστατικά οφείλονται σε τροχαία, όπως ήταν και στην περίπτωση σας. Το έκανα πιο ειδικό εγώ. Δεν σκέφτηκα, γιατί τα άτομα με αναπηρία στην κατηγορία αυτή καταντάσσονται πολλά διαφορετικά προβλήματα. Είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού, είτε είναι ακόμα πιο. Ναι, ακριβώς. Τα τροχαία. Για να πούμε για τα τροχαία. Τα τροχαία είναι μια μάστιγα, θεωρώ, τα τελευταία χρόνια. Και εγώ από τροχαίο προέρχομαι. Εσύ όμως είσαι ο τυχερός που έχεις τη ζωή σου. Οι τελευταίες περιπτώσεις χάθηκαν και άλλες ζωές στην άσφαλτο. Είναι η μαμά που μου το έχει πει αυτό που έχει χάσει το γιο της και μου έχει πει μαγάρι να είχα και εγώ το γιο μου και να ήταν στο καρό της. Και έτσι είναι. Ο κάθε γονιός είναι έτσι. Και εγώ είμαι γονιός και αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, την κορούλα να πάθει κάτι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι την πικρία του κάθε γονιού, του στεναχώρια που περνά έτσι. Να έχω το παιδί μου και λες όπως το έχω. Όμως είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε από τα σπίτια μας μέσα. Πολλοί λένε από το μαιευτήριο και νομίζω αυτό είναι το λογικό. Φεύγοντας το μαιευτήριο, όλες οι μαμάδες είναι να πάρουν αγκαλιά το μωρό και κάτσουν τον μπροστά κάθισμα ή στο πίσω για να το πάνε σπίτι. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ξεκινάμε από εκεί ότι αναγκαστικά το μωρό πρέπει να φύγει σε ειδικό κάθισμα. Αναγκαστικά το μωρό πάντα πρέπει να είναι σε ένα ειδικό κάθισμα μέχρι μια μεγάλη ηλικία. Και εκεί που χτυπάω, ας πούμε, στα δημοτικά είναι ότι. Γιατί πάω σε πολλά δημοτικά και μιλάω. Δεν γίνεται ο μπαμπάς να είναι σε μια ομιλία που μιλάω εγώ για τα τροχαία και να συμβουλεύω τα παιδιά ότι έχετε ποδήλατο. Ναι. Πρέπει να πάρετε όμως και κράνος. Μα δεν μου πήρε ο μπαμπάς, όχι να το πάρεις. Να συμβουλεύω τα παιδιά, δεν βγαίνουμε σε μηχανάκια. Δεν καθόμαστε στο μπροστό κάθισμα. Και βγαίνοντας από την ομιλία που περιμένει ο μπαμπάς να τα πάρει με το μηχανάκι να βάζει τρία παιδάκια πάνω σε ένα μηχανάκι να φεύγει. Δεν μπορεί ένα παιδάκι, ας πούμε, 8 χρονών να του πει μπαμπά δεν έρχομαι.
Ναι. Και είναι η παιδεία μας, η παιδεία μας φαίνεται. Εντάξει, ο μπαμπάς μπορεί να είναι ο καλύτερος οδηγός. Ο απέναντι που έρχεται είναι. Δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεκινήσουμε για το σπίτι, λίγο να είμαστε πιο ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι και το που θα μπαρκάρουμε και το πόσο προσεκτικοί θα είμαστε στην οδήγησή μας και θέλουμε να βγούμε κάπου να πάμε να πιούμε. Ναι, δεν θα πάρουμε αμάξι. Ξέρω εγώ, πρέπει να βρούμε τη λύση. Αν ένα παιδάκι, ένα αγοράκι βλέπει τον μπαμπά ότι έχει πάει σε ένα γάμο και η μία κούπα είναι πίσω από την άλλη, εννοείται ότι θα τον αντιγράψει. Το παιδί ψάχνει ένα πρότυπο. Ποιο είναι το πρότυπο? Η οικογένειά του. Άρα λοιπόν, ποιο φταίει αύριο μεθαύριο, αν όχι η οψία, ας πούμε, μεθύσει και τρακάρει στον δρόμο? Οπότε είναι θέμα παιδείας, θέμα νοοτροπίας και ανατροφής. Έτσι είναι. Το μεγαλύτερο κομμάτι νομίζω είναι ανατροφής. Εσύ μετά το τροχαίο όμως, τα βάλες κάτω και είπες, δεν σταματά εδώ. Εγώ είμαι τυχερός της υπόθεσης, γιατί κάπως έτσι μπορεί έτσι να ακούγεται λίγο τραγική ειρωνία, αλλά έτσι είναι. Όταν δεν χάνεις τη ζωή σου, είσαι τυχερός της υπόθεσης. Όταν χάσεις τη μάχη με τη ζωή, τότε τα έχεις χάσει όλα. Όταν ζεις, από εκεί και να μαθαίνεις να διεκδικείς. Εγώ διεκδίκησα και να ζήσω και να δημιουργήσω και να κάνω πράγματα για μένα και πάντα. Και θεωρώ ότι εντάξει, έχω καταφέρει μέχρι ένα κομμάτι, τα έχω καταφέρει πολύ καλά. Έχεις καταφέρει πολλά. Και ξεκίνησες από το άλλο άκρο για να πας στο σύνολο που σε συναντήσαμε. Τι γίνεται, πώς το πήγες έτσι, είπες να δοκιμάσεις και ξεκινάς από την κολύμβηση? Όχι. Έκανα αποθεραπεία στην πισίνα. Κάποτε είχαμε κι εμείς μια πισίνα στη Μεζαρά. Τώρα έχω μόνο το λάγκο. Τέλος πάντων. Κατά την αποκατάσταση μιλάμε. Ναι, και έκανα εκεί φυσικοθεραπείες να μάθω να ξανά να γκολυμπάω από την αρχή. Παρόλο που το νερό ήταν από πριν, ήταν η αγάπη μου. Και εκεί γνώρισα τον Γιώργο τον Καπελάκη από τις Ασίτες. Ετοιμαζόταν, νομίζω, να πάει σε ένα παγκόσμιο στην Νότια Αφρική, κάτι τέτοιο. Γνωριστήκαμε κάνα δύο φορές. Μου λέει, τι κάνεις εδώ? Του λέω, προσπαθώ να μάθω να γκολυμπάω, προσπαθώ να κάνω λίγο αποκατάσταση και όλα αυτά. Μου λέει, θα σου κάνω δελτίο να πάμε σε αγώνες. Τι πλάκα μου κάνεις? Λέω, όχι. Και έτσι μου κέντρισε την ιδέα να πάω να δοκιμάσω και μου έβγαλε δελτίο. Πήγα στο πρώτο μου Πανελλήνιο πρωτάθλημα και δεν ήταν ούτε 1,5 χρόνος που είχα χτυπήσει. Δηλαδή, οι πρώτοι μου αγώνες δεν είχε περάσει από το χτύπημά μου ούτε 1,5 χρόνος. Για 2 χρόνια καθημερινά Ηράκλειο. Με Σαρά Ηράκλειο, κάθε μέρα. Τι προπονήσεις? Θυμάμαι κάποτε που είχε κάνει μια μεγάλη χιονιά. Και εγώ εκεί επίμενα. Είχα φτάνει στο προκολυβητήριο, το κολυβητήριο κλειστό. Είχε πέσει η θερμοκρασία. Μου λέει, προπονητής ήρθες? Του λέω, ναι. Μου λέει, δεν μπορείς να κολυμπήσεις, έχει πέσει η θερμοκρασία. Μα ήρθα, του λέω. Μου λέει, καλά, μπες και όσο αντέξεις. Και θυμάμαι, μπήκα όσο άντεξε, περίπου 40 λεπτά έκανα προπόνηση, μετά βγήκα. Δηλαδή το είχα πάρει πολύ ζεστά, μου αρέσει το είσαι νερό. Καλός, λοιπόν. Δεν ήμουν καλός. Τότε δεν είχα προλάβει να ξεδιπλώσω, ας πούμε, ούτε να προπονηθώ σωστά για να πω ότι ήμουν ένας καλός αθλητής κολύμβησης. Πήγα, πήρα μετάλλια σε επίπεδο Ελλάδας. Αλλά δεν ήμουν σε ένα επίπεδο να βγω παγκόσμιας κατάταξης, ας πούμε, να πω ψηλά. Έτσι. Και μετά κουράστηκα την δεύτερη χρονιά. Είπα, δεν μπορώ να είμαι κάθε μέρα στον δρόμο. Σκονόμουν 6 ώρα το πρωί, να είμαι 8 ώρα στο Ηράκλειο. Δεν γινόταν. Ήταν και αυτό που λέμε με τις υποδομές ξανά. Σε τόσες εκπομπές τα έχω. Και αποφάσισα έτσι να πάω στο Στίβο. Ήταν δίπλα στο σπίτι μου το στάδιο, τα γυμναστήρια. Άρα λοιπόν για μένα έφευγα κατευθείαν από τον δρόμο, από τα επικίνδυνα αυτά, το επικίνδυνο κομμάτι. Και έτσι ξεκίνησα με το Στίβο. Όμως και πολύ γρήγορα ανέβηκα. Όσον αφορά αυτό, να μας κάνεις μία σύντομη έτσι. Αναφορά και αναδρομή. Αναφορά, αναδρομή, ναι. Η πρώτη μου μεγάλη διοργάνωση ήταν το 2011. Μάλλον 2012. Το 2012 πήγα στο πρώτο μου πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Έχασα το 2011 το παγκόσμιο για λάθος του ενός κριτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που είχαμε εδώ στην Ελλάδα. Για μια λάθος ορολογία που είχε δώσει, ας πούμε, για τις πατέντες που αγωνιζόμαστε εμείς. Άρα λοιπόν χάνω το παγκόσμιο, ενώ θα ήμουν δεύτερος στο παγκόσμιο με τις επιδόσεις που είχα. Πάει αυτό. Όμως πια είχα όριο για να πάω πανευρωπαϊκό. Πάω πανευρωπαϊκό, πρώτος μου αγώνας διεθνής, πρώτη μεγάλη διοργάνωση. Ξέρεις, όλοι οι αθλητές όταν πάνε στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση λένε πού ήρθα. Καταφέρνω και παίρνω 2 μετάλλια. Με την πρώτη μου παρουσία, ένα χάλκινο στη σφαίρα και ένα σημείο στο ακόντιο. Και από εκεί και ύστερα πάω στην πρώτη μου Παραολυμπιάδα. Πραγματικά, όταν μπήκα στο στάδιο μέσα, ήταν απίστευτο το συνέστημα, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Εγώ προσωπικά είχα την τύχη, ας πούμε, η πρώτη μου Παραολυμπιάδα να είναι
στο Λονδίνο, μια χώρα που αγκαλιάζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το στάδιο είχε 100.000 κόσμο μέσα. Φοβερό κλίμα. Ναι, όταν ειδικά μπήκαμε στην τελετή έναρξη, είχα την τιμή να. Η Ελλάδα κάθε φορά που μπαίνει να παρελάσει έχει την τιμή να κρατάει μια μεγάλη ελληνική σημαία. Και είχα την τιμή να με βάλουν τότε να εκπροσωπώ το Στίβο. Εκεί ήταν απίστευτο όλο αυτό το συνέστημα. Είναι ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα που είχατε μέχρι στιγμή. Ήρθε, ναι, ήτανε. Είναι όταν ακολουθάς το εθνόσημό σου, ένα εθνόσημο που όσο είναι του Ταρτάν, φανταστείτε, μια ελληνική σημαία να την κρατάμε περίπου 10 αθλητές. Είναι απίστευτο το συνέστημα. Έτσι. Και όταν μπαίνεις σε ένα στάδιο που έχει 100.000 κόσμο, δεν μπορείς να το διαχειριστείς τόσο εύκολα. Ήρθε όμως η ώρα του αγώνα. Πήγα ξανά στο ίδιο στάδιο, ξανά τόσο πολύ κόσμο. Λέω τι γυρεύω εγώ εδώ πέρα. Ήταν πολύ δύσκολο το να διαχειριστείς, να βγεις απάνω, να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, να απομονώσεις όλο τον κόσμο που υπήρχε μέσα, οι φωνές, οι κραυγές. Γιατί την ώρα εκείνη διεξαγόταν πολλά αγωνίσματα. Άρα λοιπόν υπήρχε πολύ οχλαγωγία μέσα στο στάδιο. Όμως βγήκα πάνω, λέω τώρα ήρθε η ώρα να ηρεμήσει, να ρίξει. Έκανα πολύ καλή επίδοση, έκανα 3 μέτρα πάνω από την επίδοσή μου. Δεν ξέρω, αυτός ο κόσμος, αυτή η όλη διαδικασία μου έδωσε πολύ δύναμη. Μετά κάθε χρόνο, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, έχω την τιμή να είμαι στα μετάλλια. Το 2015 κάνω το αποκορύφωμά μου στο Κατάρ. Καταφέρνω και παίρνω το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. 16 πάλι χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς. 17 ξανά χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο και είχα την τιμή να αγωνιστώ ξανά στα στάδια που αγωνίστηκα το 12. Για μένα ήταν το καλύτερο. Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, με ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό στην πλάτη. Όλη μου η πλάτη ήταν ένα μπλε πράγμα. Μέχρι και την προηγούμενη μέρα ήμουνα να μην μπω καθόλου στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής μου το πάλεψε πολύ. Ο Ιπποκράτης ο Σκατζάκης, είμαστε μαζί το 17 στο παγκόσμιο. Έκανε τη δουλειά του φυσικοθεραπευτή, έκανε τη δουλειά του προπονητή, τα έκανε όλα. Στην προπόνηση, από εκεί που έπρεπε να ρίξουμε 29 μέτρα, ρίχναμε 24. Δεν ξέραμε τι μας γινότανε. Σε ένα μαγικό τρόπο, ρε παιδί μου, στον αγώνα μέσα, αλλάζει, ρίξαμε 29-45, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς την επίδοση που ρίξαμε, αλλά ξέφυγε εντελώς. Έχετε καταρρεύσει και πανελλήνια και παγκόσμια ρεκόρ, σωστά. Έχω 2 παγκόσμια ρεκόρ στην κατοχή μου. Έχω την τιμή να, το 16 να σπάσω το παραολυμπιακό ρεκόρ των αγώνων. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο συγκινητικό μέχρι τώρα, τουλάχιστον από εμάς όπως το βλέπαμε. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ το έζησα πιο έντονα το 16 τα σέβη. Έχουμε την τιμή και έχουμε κατακτήσει ό,τι υπάρχει στο χώρο μας. Δηλαδή πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, παγκόσμιους τίτλους, πανευρωπαϊκούς τίτλους, παραολυμπιακούς τίτλους. Δεν υπάρχουν άλλοι τίτλοι για να πάρουμε. Και είχα και την τιμή το 2015 και με τίμησε τα ΨΑΤ για αθλητή της χρονιάς. Δηλαδή έχω πάρει αρκετούς τίτλους. Θεωρώ ότι έχω καταφέρει. Έτσι, είχα 3 προπονητές. Είχα το 12, από το 12 μέχρι το 16 είχα τον Γιώργο τον Βαρβεράκη, τον Ιπποκράτη τον Σκατζάκη και τον Ιάκωβο τον Ιωαννίδη. Από το 16 μέχρι τώρα έχω τον Ιπποκράτη τον Σκατζάκη και τον Ιάκωβο τον Ιωαννίδη. Πιο παλιά είχα και τον Νίκο τον Μαλιαράκη. Ξεκίνησα όμως. Δηλαδή την πιο πολλή δουλειά την έχουμε κάνει, ας πούμε, και όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχουμε χωρίσει καθόλου είναι με τον Ιπποκράτη τον Σκατζάκη. Όσον αφορά τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής, υπάρχει κάποια μαγική συνταγή? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Να είσαι έτοιμος να στερηθείς. Δεν γίνεται να κάνεις πρωταθλητισμό και να μην στερηθείς. Να είσαι έτοιμος να φθαρείς σαν άνθρωπος. Με ποια έννοια? Ότι έχω ένα τραυματισμό, έχω μια αναπηρία και δυστυχώς την έχω μεγαλώσει αυτή ο αθλητισμός. Ήδη, ας πούμε, κάτω από το τραύμα μου έχω σπάσει άλλους 4 σπονδύλους. Αυτό συνεπάγεται ότι έχεις περισσότερους πόνους, έχεις περισσότερα προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να τα ζειάσεις κάποια στιγμή και εγώ έχει έρθει η ώρα που ζειάζω και λέω πλησιάζει η ώρα να σταματήσω. Γιατί δεν γίνεται να φθαρείς άλλο, γιατί εντάξει. Καλός ο αθλητισμός, καλός ο πρωταθλητισμός, αλλά αν έρθει κάποια στιγμή, ας πούμε, και χάσεις ένα χέρι από έναν τραυματισμό, λες προτιμότερο να σταματήσω και αφού έχω κάνει που έχω κάνει τόσα. Εγώ είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα που λέω θέλω να πάω μέχρι το Τόκιο και μετά
να φρενάρω. Έτοιμος για το Τόκιο. Αυτό είναι νωρίς ακόμα να το πούμε, θα το πούμε με χρόνο. Ψυχολογικά, ναι. Είναι κάτι που το περιμένω. Έχεις την ίδια ενέργεια με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Είναι πια, ξέρεις, όταν κατακτάς μια κορυφή, είναι πώς λένε ότι είναι ένας μύθος και μετά τον απομυθοποιείς. Και ψάχνεις την επόμενη. Ναι, και τώρα εντάξει, ψάχνεις, εννοείται ότι ψάχνεις αυτή την διοργάνωση να πας, λέω θέλω να κάνω μια καλή εμφάνιση. Δεν μπορείς να. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέω, θα πω ότι ξέρεις, πάω στο Τόκιο γιατί θέλω να φέρω ένα μετάλλιο. Πάω στο Τόκιο γιατί θέλω να κάνω μια σοβαρή παρουσίαση σαν αθλητής, να ζήσω αυτό, να τη ζήσω σαν διοργάνωση. Και ναι, θα παλέψω. Θα παλέψω για το βάθρο, αλλά θέλω να σέβομαι και τους συναθλητές μου. Γιατί τους σέβομαι, τους έχω καταρχάς φίλους όλους, είμαστε φίλοι. Σέβομαι τη δουλειά που κάνουν, σέβονται τη δουλειά που κάνω. Και ναι, αν θα βγει μια άλλη χώρα στο πρώτο σκαλί, στο δεύτερο ή σε όποιο βγει, θα τους σφίξω το χέρι με την καρδιά μου, δεν θα το σφίξω μα έχασα. Είναι αυτό που λέγεται βγαίνεις άμυλα, εξάλλου. Θαυμάζεις τη δουλειά που κάνει ο άλλος. Εννοείται. Ποια είναι η γνώμη σας για τον αθλητισμό στην Ελλάδα, γενικά? Αν θα πρέπει να οθούμε τα παιδιά στον αθλητισμό? Ναι. Ή το αν η Ελλάδα προστατεύει τον αθλητισμό? Και τον... Αυτό το δεύτερο όμορφο. Εγώ θα πάω στα παιδιά. Εγώ θα πάω στα παιδιά. Ότι ναι, είναι ένα κομμάτι και πρέπει να προσπαθούμε όλοι οι γονείς να δώσουμε κίνητρο. Ναι, να χάσουμε ώρα από την ξεκούρασή μας ή να χάσουμε άλλες δουλειές και να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα παιδιά μας στον υγιή αθλητισμό. Γιατί δεν είναι πάντα υγιής ο αθλητισμός. Και αυτό πρέπει σαν γονείς να προσέχουμε. Δεν είναι το πάντα να κυνηγάμε ότι τα παιδιά μας πρέπει να φέρουν μετάλλια. Πρέπει να έχουμε το νου μας, με ποιους προπονητές θα έχουμε, τι παίρνουν τα παιδιά μας και δεν το ξέρουμε, γιατί έχουμε δει τόσα πολλά με τα αναβολικά. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι μάστιγα που πρέπει, αν δούμε το παραμικρό, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και να προστατέψουμε τα παιδιά μας σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και ύστερα, το κράτος, σαν κράτος. Τι να πρωτοπούμε από αυτούς τους ανθρώπους? Ότι περιμένουν να έρθει μια εθνική ομάδα να έρθουν σε ένα αεροδρόμιο ή να μας καλέσουν στη Βουλή ή να μας καλέσουν κάπου για να μας φίξουν το χέρι? Γίνεται. Και αυτό μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού είναι. Μέχρι ένα σημείο το ανέχεσαι και το υπομένεις, κάποια στιγμή σου είναι εντελώς αδιάφορο όλο αυτό. Και πρέπει να σου είναι. Δηλαδή το να φθήρεσαι ότι μα με κάλεσε ο τάδε πρωθυπουργός για να απλά και μόνο για να βγάλεις 5 φωτογραφίες, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Κάν το, μην σε χαλάσει και τελείωσε. Προχώρα για αυτό που θες να κάνεις. Αυτό που είπες πριν, που ήταν πολύ σημαντικό που μας το είπες, ότι άφησες το κολύμβι γιατί σκεφτόσουν ότι δεν μπορείς να είσαι κάθε μέρα σε έναν δρόμο. Ναι. Γιατί είναι εντελώς τρελό σε μια δεκαετία, γιατί τότε ήταν 2000 πόσο. Μετά τι? Ήτανε το 9. Το 9, 2009 λοιπόν, να μην υπάρχει κανένα κολυμβητήριο εκεί κοντά. Για να μπορείς εσύ να προπονείσαι, μόνο πρέπει να έρθεις στην πρωτεύουσα στο Ηράκλειο. Και το πιο άκυρο ήταν ότι υπήρχε κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων, αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να το δουλέψει ο Δήμος. Ναι, εγώ από εκεί ξεκίνησα. Αυτό ήταν το πιο άκυρο. Δεν είναι ότι έχεις μια υποδομή, φρόντισε να τη δουλέψεις. Έχεις μια μεγάλη περιοχή που το έχει ανάγκη. Και μου λες ότι δεν έχεις, ας πούμε, το χρόνο 50.000 ευρώ για να βάλεις καύσιμα να δουλέψεις θερμαινόμενη πισίνα. Ενώ είσαι, ας πούμε, να σηκώσει ένα πρωθυπουργικό αεροπλάνο για να πάει ο άλλος διακοπές. Και πόσος κόσμος, Μανώλη, όπως εσύ, από εκεί έχει γίνει γνωστός και έχουμε γεννήσει τόσο ταλέντα από την Νότια Κρήτη. Υπάρχουν πολύ καλοί, πολύ σπουδαίοι. Θεωρώ ότι έχουμε δυνατά αίματα. Πριν λίγο είχατε το Φουστανάκι. Είναι ένας από τους πιο άξιους προπονητές στην περιοχή μας. Έχει βγάλει αρκετούς αθλητές. Έχει με την ξεφασκία, έχει αποδείξει τη δουλειά που κάνει. Θεωρώ ότι σε όλα τα κομμάτια που υπάρχουν προπονητές σωστοί μπορούν να βγάλουν ταλέντα. Είναι έτσι λίγο κολοπετσωμένοι, να το πω εκεί κάτω. Δηλαδή τα παιδιά είναι λίγο ψημένα και θένε να, όταν θα μπουν σε ένα χώρο, θένε να το κάνουν ρεξάτα. Άρα λοιπόν, όταν θα βρεθεί ο σωστός άνθρωπος, ο άνθρωπος που θα σε εμπνέει για να κάνεις κάτι, το παλέψει. Όταν δεν σε εμπνέει ο προπονητής, δεν θα προχωρήσει. Άρα, όταν μιλάμε για ένα ταλέντο, όπως λέμε, είναι θέμα μόνο προπονητή για να το παλέψει? Όχι. Είναι ένα συνολικό πακέτο. Πρέπει να ξεκινήσει από την οικογένεια μέσα, πρέπει να ξεκινήσει ο αθλητής να το αγαπά αυτό που κάνει και να δέσει με τον προπονητή. Αν δέσει με τον προπονητή, το θέλει ο αθλητής, αλλά η οικογένεια δεν το θέλει, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν εμένα η οικογένειά μου δεν τρέχει
με αυτό που θέλω, δεν μπορώ. Αν εγώ, ας πούμε, θέλω να πω στα αδέρφια μου ότι ξέρεις κάτι, αυτόν τον καιρό θέλω να κάνετε αυτό για να με βοηθήσετε και δεν το κάνουνε, δεν γίνεται. Ναι. Γίνεται, δεν γίνεται. Αν δηλαδή τους είσαι απέναντί σου, αντί να τους είσαι δίπλα σου, δυστυχώς δεν μπορείς να προχωρήσεις. Είναι συχνό φαινόμενο να έχεις απέναντί σου την οικογένειά σου όταν θέλεις να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Αν τους είναι αδιάφορο, ναι. Δεν είναι μόνο τους είναι αδιάφορο. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι έτσι τα δεδομένα και είναι έτσι και το κράτος που δεν βοηθάει και κάποιοι γονείς δεν έχουν και τα προσόντα, τα οικονομικά να στηρίξουν ένα παιδί. Ούτε οι δικοί μου είχαν ποτέ προσωπικά, δεν είχαν προσόντα οικονομικά. Όμως στο προγραμματισμό μου, στο θέμα της, το πώς θα τρώω, το πώς θα πρέπει να προπονούμε, το αν θα πρέπει να έχουμε μια δουλειά και εμένα δεν με βολεύει, όλα αυτά αλλάζανε και πηγαίνανε με το δικό μου πρόγραμμα. Mm. Μπορεί να μην είχε ποτέ ο πατέρας μου λεφτά ή η μάνα μου να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μπορώ παιδί μου να σου δώσω να πας ταξίδι στο εξωτερικό, γιατί δεν είχαν αυτή τη δύναμη ποτέ να το κάνουν. Δεν πάει να πει, με στήριξαν με άλλα πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση πούμε, να μου βολεύει τον προπονητή μου και να πω τα αδερφού μου ή τη αδερφή μου, ξέρεις κάτι θέλω να πω για προπόνηση. Και δεν μπορεί να έρθει ο προπονητή και έχω ένα πρόγραμμα στα χέρια μου, αλλά θέλω να βοηθώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μου το αρνηθεί κανείς. Εσείς τι θα λέγατε στην κορούλα σας για να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ποιο άθλημα θα θέλατε να επιλέξει, αν περνούσε από το χέρι σας. Δεν θέλω να τη βάλω στη διαδικασία να τη πω. Παρόλο που προσπαθώ και στον χώρο το δικό μου έχει μια τριβή. Έχει έρθει σε αγώνες στο εξωτερικό, έρθει σε πολλές προπονήσεις μου, σε πάρα πολλές. Μου ζητά μόνη της να μου δώσει λίγο να ρίξω, να κάνω να ράνω, να αφήνω. Θέλω να αποφασίσει μόνη της και αν θέλει. Δεν ξέρω αν οι γονείς που έχουν κάνει πρωταθλητισμό εύκολα βάλουν τα παιδιά τους στον πρωταθλητισμό. Γιατί είναι πολλές θυσίες. Και εκτός αυτό είναι και καμιά φορά έχει πικρία που παίρνεις. Mm. Όχι από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι κινητήρια δύναμη. Αλλά είναι οι πικρίες που παίρνεις στο συνολικό πακέτο. Όταν θα βγεις σε μια εθνική ομάδα και αρχινάς και κάνεις συνεχώς ταξίδια στο εξωτερικό και η στριβή με τον πολιτικό κόσμο, με τους παράγοντες και όλα αυτά και αντιληφθείς το τι γίνεται, δύσκολα νομίζω ότι λες το παιδί σου πήγαινε να ασχοληθείς. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι συνεχώς από πάνω. Δηλαδή, γιατί σαν γονιός είσαι στο άγχος, όταν έχεις δει πέντε πράγματα, λες πρέπει να είμαι εκεί να το προστατέψω. Είσαι πολύ υπερπροστατευτικός, μάλλον, αυτό βγάζεις. Ναι, μάλλον. Ίσως να, κόρη. Να το κάνω. Αλλά δεν σε λέει τυχαία Μανώλη, σαν να ακούω τον μπαμπά μου αυτή τη στιγμή. Πώς τη λένε την κόρη σου? Γεωργούλα. Γεωργούλα, υπομονή έρεστη. Φαντάζομαι τώρα ο μπαμπάς εκεί από πίσω σε όλα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι ταλέντα. Και εσύ να ξέρεις, το είχες αυτό το ταλέντο. Μάλλον. Απλά σε βοήθησε κάτι άλλο να το εξελίξεις. Δεν το είχες αντιληφθεί. Οπότε σίγουρα το ταλέντο σου κάτι θα έχει κληρονομήσει, Γιώργουλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλού, είναι εκεί. Πολύ πεισματάρα. Δηλαδή, ό,τι θέλει να κάνει, θέλει να το κάνει τέλεια. Δεν θέλει να ξεφύγει καθόλου. Φαίνεται και πως ένα. Και εσύ τελειομανής είσαι. Ήρθες εδώ να προσπαθώ. Πάρα πολύ. Ναι, στα ραντεβού μου πάντα είμαι. Τυπικός. Εκεί πρέπει. Να ξέρεις ότι μας έχεις κάνει πολλές φορές περήφανος ότι έχουμε κλάψει πολύ μαζί σου. Εγώ προσωπικά σου είπα, δεν θα ξεχάσω το 2016 τη στιγμή εκείνη που και μετά στη βράβευση, αλλά την ώρα που πέτυχες, η αντίδρασή σου. Έτσι όπως αντιδράσαμε και εμείς μέσα στο σπίτι, ήταν λες και έχεις μπει μέσα στις οικογένειες και έχεις γίνει και εσύ. Όπως σε βοήθησε η οικογένειά σου, έχεις γίνει και εσύ παιδί πολλών άλλων. Προσπαθώ. Σίγουρα. Δεν θέλω, ποτέ στη ζωή μου δεν είπα, μα ξέρεις, είμαι παραολυμπιονίτης, έχω ψηλά το τουπέ. Φαντάζομαι έχουμε ένα σύλλογο και κάνω με θερινούς συνεμάδες. Πιο πολλή δουλειά κάνω εγώ παρά τους υπόλοιπους. Δηλαδή, θα χρειαστεί να ψήνω popcorn, θα ψήνω popcorn, θα χρειαστεί να σκουπίσω, να πλύνω. Το κάνω. Δεν έχω τέτοια κολλήματα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν με αγγίζει το γεγονός ότι ξέρεις κάτι, έχεις αποκτήσει τους τίτλους καθόλου. Θέλω να παραμείνω αυτός που με γνωρίσαν όλοι και δεν θέλω να αλλάξω αυτό, γιατί τα φώτα θα σβήσουν σε λίγο καιρό. Και δεν μ' αρέσει, ξέρεις, να λέω μα είμαι, μα κάνω, μα ράνω και αν παραμείνεις αυτός που είσαι, σβήνοντας τα φώτα πάλι ο ίδιος θα είσαι. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε για τα συναισθήματα που μας δημιουργείτε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Μείναμε να χαζεύουμε τη συζήτηση και εμείς σαν τους τηλεθεατές, νομίζω, δεν μπορούσαμε να πούμε πολύ. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις τους ανθρώπους και τόσο ταπεινούς και με τέτοιο προφίλ όπως εσύ. Καλή επιτυχία και στο σύλλογο σε όλα όσα ετοιμάζεται. Καλή συνέχεια. Ετοιμάζει πολλά ο σύλλογος. Ευελπιστώ να μας ενημερώσει και να μας δοθεί η δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε αυτό που θέλουμε. Και να έρθετε να μας το παρουσιάσετε. Και θα τα ξαναπούμε. Θα σας φιλοξενήσουμε. Το μέλλον του χρόνου. Εκεί θα δώσουμε ραντεβού. Στο μέλλον.
Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Στεφανοδάκη, μαζί μας. Και κάπως έτσι θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Και διαπιστρέψουμε.